Ποιος σας είπε ότι δεν γίνονται καντάδες πια? Και αν γίνονται, γίνονται μόνο στην επαρχία? Στη συνέχεια της έρευνάς μας θα μάθουμε πώς γίνεται μια κριτική καντάδα στην Αθήνα. Με γαμπρό, νύφη, λιράριδες και χορευτές. Για το σημερινό Δούνε και Λαβίν θα παραμείνουμε στην Αθήνα. Ο κριτικός Μανώλης παντρεύεται τις επόμενες ημέρες στην αγαπημένη του Μαριάννα. Ζήτησε από το Στέλιο τη βοήθειά του προκειμένου να της εκφράσει την αγάπη του μέσα από μία έκπληξη. Μάνο μου, γίγαντά μου, γίγαντά μου. Ξέρεις τη συμπάθεια σου έχω μόνο που άκουσα το Μανώλης. Κι εγώ και γι' αυτό σε κάλεσα εδώ πέρα. Γιατί θέλω τη βοήθειά σου. Λοιπόν, παντρευόμαστε τον Αύγουστο, 26 Αυγούστου, κάτω στα Χανιά, στην Κίσα μου. Εγώ είμαι από δίπλα, από τη Δρακόνα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και θέλω να με βοηθήσεις να κάνουμε κάτι στη γυναίκα μου. Τη γνώρισα σε ένα κριτικό κέντρο, μαγαζί, και της είπα ότι σε 6 μήνες θα είσαι δικιά μου. Και όντως σε 6 μήνες έγινε δικιά μου. Τι σκέφτεσαι, για πες μου. Θέλω να πάμε κάτω από το σπίτι της και να της κάνουμε καντάδα. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα για αυτό που προανέφερες για την καντάδα. Θα της αρέσει πάρα πολύ. Θα σε κυνηγήσει. Δεν πιστεύω να μας πετάξει από πάνω τίποτα νερά. Μαζί θα τα φάμε τα νερά, οπότε. Αρχοντά μου! Για την καντάδα ξεκίνησε από το Σύλλογο Κριτών Εγάλεο. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ μετά από μια επιθυμία του φίλου του Χανταποστολή να μαζέψουν την ομάδα να κάνουμε μια καντάδα, μια παραδοσιακή καντάδα σε ένα κοπέλι. Επιστρατεύτηκαν λιράριδες με ειδίκευση στις καντάδες. Οι καντάδες είναι συγκριτοί. Από αρκετά των χρόνων, απλώς οι βόροι δεν τις κατέχαν. Εμείς πάρα πολλές φορές και εγώ προσωπικά, είτε στο χωριό είτε στην Αθήνα πολλές φορές, έχουμε κάνει καντάδες σε κοπελιές, σε ζευγάρια που παντρεύουν την επόμενη μέρα. Επαγγελματίες χορευτές και φυσικά ρακή για όλους. Αυτό δεν είναι καρίνα, βρε. Μόλις βράδιασε, ετοιμοπόλεμοι ο Στέλιος και ο μέλλοντας γαμπρός πήραν θέση στη γειτονιά της Νύφης στην Οίκαια. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε κάτω από το σπίτι της Νύφης. Μανώλη μου, όπως βλέπεις εδώ, δεν ήρθαμε να κάνουμε μια απλή καντάδα. Έχουμε φέρει όλο το Σύλλογο Κριτών Εγάλεο. Έχουμε φέρει μουσικούς, έχουμε φέρει τον πρόεδρο, έχουμε φέρει τις γυναίκες, τα παιδιά, να χορέψουμε, να σηκώσουμε όλη τη γειτονιά. Το είδα. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην κοιμάται βαριά η Νύφη. Και πριν ξεκινήσει η διαδικασία, μια μαντινάδα για το καλό. Γαμπρέ τη Νύφη να αγαπάς. Παράδες να τις δίνεις. Μα μη δεχτείς ποτέ γαμπρέ τα πιάτα να τις πλύνεις. Κάτσε να σκεφτώ κι εγώ μία. Η εκπομπή μου θα πάει καλά με κόπο και μεράκι. Γιατί έχεις το τιμόνι της. Το Στέλιο Χανταμάκι. Ήρθε η ώρα όμως για κριτική καντάδα. Αγχώθηκα προς στιγμή γιατί έλεγα ότι μπορεί να μην κατέβει. Μαριάννα, θα βγεις έξω! Έλα, κλόβαλε, γαϊδεμένη μου, γλυκιά μπαμπά κολέμα. Έζησα κάτι μαγικό από έναν άνθρωπο που δεν μιλάει πολύ, σχεδόν καθόλου για αυτά που νιώθει. Να καθίσει να οργανώσει, να φτιάξει όλη αυτή την κατάσταση για μας που σε λίγες μέρες παντρευόμαστε. Είναι όνειρο, δεν το πιστεύω. Έλα, γλυκιά μπαμπά κολέμα που τα σε αντίκρισα. Μετά το πρώτο σοκ, η μέλουσα Νύφη κατέβηκε στο υπαίθριο γλέντι και όλοι μαζί γιόρτασαν το σμίξιμο του Μανώλη και της Μαριάννας. Τελικά άκουσε, την ξύπνησα, ήρθε,
να ανταμώσουμε και με αυτόν τον τρόπο να εκφράσω τα συναισθήματά μου προς εκείνη, διότι είμαι και ένας άνθρωπος που δεν μιλάει και πολύ και πιστεύω να κατάλαβε ότι την αγαπάω και ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου και ότι σε λίγες μέρες θα γίνει παντοτινά δική μου. Νομίζω ότι θα το βλέπω και ακόμα δεν θα το συνειδητοποιώ. Είναι υπέροχα. Τον αγαπάω. Είναι τα πάντα. Έλα για να σου μάθω να φιλείς, πρέπει να σε φιλήσω. Πρέπει να σε φιλήσω, μωρό, μα που δεν γίνεται να σου